Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε συζήτηση θα περάσουμε ευθύς αμέσως και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε με την βοήθεια της τεχνολογίας τον Δημοσθένη Μιχαλετζάκη μέσω Skype, ο οποίος κέρδισε ένα χάλκινο μετάλλιο, μας έκανε για ακόμη μια φορά περήφανος. Δημοσθένη, καλησπέρα. Παραολυμπιονίκης Κολύμβησης, ο γνωστός σε όλους μας και ο Κοσμάς Πανταζής μαζί μου στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης. Καλησπέρα, Κοσμά, και καλησπέρα σε σένα. Δημοσθένη, γεια σου. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ευχαριστώ για μένα να ανακοινώνετε τις προσπάθειές μου και κάθε προσπάθεια αθλητή, διότι ακόμη πιστεύω και στα ατομικά αθλήματα είναι ευχής έργο να ακούγονται οι επιτυχίες και η προσπάθεια των παιδιών. Σε διοργάνωση του Βερολίνου αυτή τη φορά. Ο Κοσμάς θα μας βοηθήσει έτσι στην συζήτηση, ιδιαιτέρως ως πολύ περισσότερο γνώστης των αθλητικών φυσικά από εμένα. Δημοσθένη, συγχαρητήρια και από μένα για το μετάλλιο αυτό. Μία ακόμα μεγάλη επιτυχία. Πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι συνέχεια στο βάθρο, γιατί μετά από το 2016 και το χρυσό μετάλλιο στο Ρίο, είσαι σε όλες σχεδόν τις διοργανώσεις στα μετάλλια και στο βάθρο των νικητών. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Προπονούμαστε για να βρισκόμαστε στο βάθρο και να βρισκόμαστε ανάμεσα στους καλύτερους αθλητές παγκοσμίως. Και αυτό το πράγμα για μένα είναι πολύ ευχάριστο, γιατί η δουλειά μου ανταμείβεται και του προπονητή μου. Οπότε δεν, αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι βλέπω να εξελίσσεται το άθλημα, όπως και κάθε άθλημα, χρόνο με το χρόνο. Και βέβαια, ειδικά στην κατηγορία μου, το επίπεδο γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό. Ένας αγώνας απαιτητικός αυτός στο Βερολίνο, ένας αγώνας ωστόσο στον οποίο έχεις ιστορία, θα λέγαμε, έχεις παράδοση. Είχες κάνει, να θυμίσουμε, είχες πάσει και παγκόσμιο ρεκόρ στο παρελθόν. Πώς ήταν αυτή τη φορά τα πράγματα, το κλίμα και με τον κόσμο που επέστρεψε και στις πισίνες? Σίγουρα ένας μεγάλος κύκλος μιας πενταετίας έκλεισε. Από τη μια Παρολυμπιάδα του Ρίου έως την επόμενη Παρολυμπιάδα του Τόκιο ήταν κάτι πολύ δύσκολο για μένα. 5 χρόνια μεγάλης πίεσης. Οπότε ένα τεράστιο βιβλίο έχει κλείσει για μένα και έχει ξεκινήσει ένα καινούριο, όπου τελευταία σελίδα του βιβλίου είναι το Παρίσι. Οπότε είμαστε στην αρχή αυτού του ταξιδιού και ευελπιστούμε κάθε φορά, σε κάθε αγώνα, να γινόμαστε καλύτεροι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Δημοσθένη, από τη δική μου πλευρά, με αυτά τα δύο πολύ μεγάλα ορόσημα που είναι οι Παραολυμπιακοί αγώνες, τι αλλάζει σε σχέση με τον στόχο για την προετοιμασία από εδώ και πέρα? Καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος είναι συγκεκριμένος και είναι πάντοτε η νίκη, είναι πάντοτε η πρωτιά. Όμως θέλω να σε ρωτήσω, ξέρεις, τι αλλάζει και στην δική σου οπτική πια, μεγαλώνοντας? Μεγαλώνοντας αντιλαμβάνουμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Οι δυσκολίες για μένα φυσικά αυξάνονται, γιατί όσο περνάει ο καιρός το σώμα κουράζεται, το μυαλό κουράζεται κυρίως. Οπότε εγώ βρίσκομαι ήδη 8 χρόνια στην εθνική ομάδα και είμαι ανελιπώς σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δύο συνεχόμενες Παραολυμπιάδες. Οπότε προσπαθώ να βρω κουράγιο από τους δικούς μου ανθρώπους που με στηρίζουν για να μπορέσω να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω περισσότερο. Ένας από αυτούς που σε στηρίζει πάρα πολύ είναι ο προπονητής ο Τάσος ο Καλιτσάρης. Τον είχαμε φιλοξενήσει και στο Δελτίο εδώ, αλλά και στην εκπομπή παλαιότερα. Πόσο σημαντική είναι η δική του βοήθεια και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και από την προπόνηση που κάνετε, πόσο σημαντική είναι η βοήθειά του στο ψυχολογικό κομμάτι, Δημοσθένη? Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Είμαστε ένα πολύ καλό δίδυμο, θεωρώ, και αυτό φαίνεται προς τα έξω, γιατί αν δεν ταιριάζει η ομάδα και η κοινία μεταξύ τους, τότε τα αποτελέσματα δεν θα είναι αυτά που περιμένει η ομάδα. Οπότε ο ένας βοηθάει τον άλλον και προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Τον Ιούνιο έρχεται το παγκόσμιο στην Πορτογαλία. Είναι στο μυαλό σας, είναι στους στόχους σας και παρόλο που είναι μακριά, τι μπορούμε να περιμένουμε εκεί?
Σίγουρα θέλω να κάνω κάποιες καλές εμφανίσεις, να επιστρέψω στις καλές εμφανίσεις, διότι στο Τόκιο οι επιδόσεις μου ήταν μακριά από αυτό που περιμέναμε. Οπότε θα ήθελα να επανέλθω στις καλές εμφανίσεις, τόσο για το ψυχολογικό μου κομμάτι, τόσο και για το αγωνιστικό μου κομμάτι. Βέβαια όλα αυτά εξαρτούνται από το δικό μας χέρι και πάντα ελπιστούμε για το καλύτερο, είμαστε αισιόδοξοι. Δημοσθένη, εγώ επίτρεψέ μου, Κοσμά, θέλω πάντοτε έτσι τις συζητήσεις να τις κλείνω και με κάποια μηνύματα και ειδικά από νέους ανθρώπους που σχετίζονται με τομείς όπως του αθλητισμού που καταβάλλεται τόσο μεγάλη προσπάθεια και σωματική πάντοτε αλλά και ψυχική από τους αθλητές. Ο Δημοσθένης είναι ένα τρανό παράδειγμα της νέας γενιάς και πάντοτε θέλω να κλείνω με μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν, έχουν φυσικά την αφετηρία από τους ίδιους τους ανθρώπους. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω, Δημοσθένη, γιατί πάντοτε τα νέα παιδιά θα πρέπει να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί αξίζει τον κόπο να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία και όπου φτάσουν, εν πάση περιπτώσει, έτσι, δεν θα γίνουν και όλοι Ολυμπιονίκες ή Παραολυμπιονίκες, αλίμονο. Ακριβώς αυτό. Εγώ ευτυχώς ή δυστυχώς, κάποια παιδιά με βλέπουν και στο κολυμπητήριο τους και εκτός και θέλουν, μου λένε πάρα πολύ ότι θέλουμε να γίνουμε σαν και εσένα. Βέβαια, αυτό δεν ξέρω, έχει δύο όψεις πάντα βέβαια, γιατί αν δεν πετύχεις αυτό που έχεις βάλει στόχο, μετά απογοητεύεσαι και τα παρατάς πολλές φορές. Οπότε θέλω να έχει μόνο θετικό πρόσημο. Βέβαια, σε 2 εβδομάδες έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και είναι το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα αγωνιστώ με την ομάδα της πόλης μας, τον Κότινο. Και αυτό, γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα του τόπου μου με τον οποιοδήποτε τρόπο. Μια νέα συνεργασία, Δημοσθένη, αυτή, έτσι, με τον Κότινο και αξίζει να σταθούμε και λίγο σε αυτό. Ναι, σωστά. Μια νέα συνεργασία. Ήθελα να γίνει γιατί μου αρέσει να βοηθάω τον τόπο μου με τον οποιοδήποτε τρόπο και γι' αυτό ήμουνα πολύ θετικός σε αυτή την κίνηση. Αυτά, παρακολουθούμε κάποια πλάνα τώρα που μας μιλάς, Δημοσθένη. Δεν ξέρω αν έχουν κάποια σχέση με κάποια διοργάνωση. Κοσμά, θα μας βοηθήσεις εσύ. Ναι, βέβαια, εσύ. Είναι από την ίδια διοργάνωση, από το Βερολίνο που συμμετείχε ο Δημοσθένης. Είναι πλάνα από τον επίσημο λογαριασμό του IDM Berlin στο YouTube. Πολύ ωραία. Ο λόγος σε σένα, Κοσμά, για να κλείσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση με τον Δημοσθένη. Ναι, αν θέλεις, Δημοσθένη, απλά ένα τελευταίο σχόλιο και για τις επόμενες διοργανώσεις που έρχονται και πώς προετοιμάζεστε με τον προπονητή σου, ποιος είναι ο πιο άμεσος στόχος. Ο πιο κοντινός στόχος είναι βήμα-βήμα ο αγώνας. Όπως σου είπα, είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε 2 εβδομάδες. Και ο μετά επόμενος μας στόχος και τελικός αυτή τη σεζόν είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που ανέφερες προηγουμένως στη Μαδέρα της Πορτογαλίας. Για να κλείσουμε αυτή τη σεζόν, να ξεκουραστούμε λίγες ημέρες και να ξεκινήσουμε ξανά την επόμενη σεζόν. Αυτή η χρονιά είναι πολύ σύντομη, διότι τελειώνουμε αρχές καλοκαιριού. Όπως σας είπα και πριν, προήλθε μια πενταετία πολύ απαιτητική και πολύ δύσκολη. Διότι και η πανδημία μας τα χάλασε όπως σε όλους. Παρόλο που εσείς είχατε την ευκαιρία να κολυμπήσετε, κάποιοι άλλοι βέβαια δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Εσείς ήσασταν από τους τυχερούς. Βέβαια, είχα την ευκαιρία να κολυμπάω σε ένα κολυμπητήριο μόνος μου. Βέβαια και αυτό δεν ξέρω πόσο ευνοϊκό είναι να κολυμπάς ατελείωτες ώρες μόνος σου. Και βέβαια όμως ξυπνούσαμε και κοιμόμασταν χωρίς να ξέρουμε αν την επόμενη μέρα θα κυρωθούν οι Παραλυμπιακοί Αγώνες. Σωστό. Οπότε και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο. Αλλά πάει, πέρασε, ανοίξει το παρελθόν πλέον και κοιτάμε το μέλλον όπου βρίσκονται οι επόμενοι Παραλυμπιακοί Αγώνες. Λοιπόν, κάθε επιτυχία, Δημοσθένη, ολόψυχα σε ό,τι ακολουθεί από εδώ και στο εξής. Νομίζω πως θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ίσως και το αμέσως επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο και τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Δημοσθένη Μιχαλητζάκη. Ευχαριστούμε πολύ και πάντοτε είμαστε περήφανοι για σένα.